Έλα, εδώ είσαι. Εδώ θα είμαι, Σταυράκη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έτσι, ανέτεια. Ανέτεια. Όποιος γιορτάζει, κάποιος δεν μπορεί. Όχι, δεν κάποιος γιορτάζει. Έχουμε κανένα site με τις γιορτές. Έχουμε κανένα site με τις γιορτές. Προχθές ξεχάσαμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γιοκαρίνι. Το θυμάστε τον τραγουδιστή το Γιοκαρίνι. Την Ευλαμπία, γιόρταζαν οι Ευλαμπίες. Οι Ευλαμπίες. Αχ, Ευλαμπία, η ασθένειά σου έγινε χαρονία. Ναι, όμως την Ευλαμπία δεν σε ρίχνει λίγο. Σεξουαλικά. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι η Ευλαμπία. Υπάρχουν και εγώ πράγματα που μα έριξαν. Ήρθε το σοφάκι μα, ένα χειροκρότημα. Ναι, εντάξει, χωρίς σοφία δεν γίνεται. Ναι. Γεια σου, Σοφία. Πολύ χαμηλό το χειροκρότημα. Θέλω κάτι πιο δυνατό. Άκου να δεις. Επειδή δεν είσαι και ο πλούταρχος. Ωραία. Εμείς το πάμε σε πιο. Σε πιο standing innovation. Ποιος είναι ο πλούταρχος? Δεν το ξέρω. Το παιδί εκείνο Γιαννάκης. Όλα σε σένα τα βρήκα. Το καλό παιδί. Καλό παιδί. Αυτοί που λένε τα χαλιά. Ο Γιαννάκης, το καλό παιδί. Λοιπόν, θέλω να πω μια ιστορία στοιχηματική χθεσινοβραδινή, ναι, για να καταλάβουμε όλη αυτή την γλυκόπικρη γεύση που μπορεί να σε αφήσει το στοίχημα, παίζοντας στοίχημα. Ναι. Αυτή η χαρμολύπη που σε μεταβιβάζει. Χαρμολύπη, αυτή είναι η λέξη. Ναι. Λοιπόν, χθες μία φίλη μας, λοιπόν. Πολύ δυνατή. Ναι, πάρα πολύ δυνατή σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Θηλυκό, πραγματικό. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Είχε καταστραφεί οικονομικά. Με σωματοδομή διαφορετική από τη Μέση Ελληνίδα. Ναι, ναι, άστα, πολύ άλλο, μπροστά. Ναι, 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 κανονικά. Ένα αντικείμενο πόθο, θα λέγαμε. Ναι, ξεκάθαρα. Ωραία. Και δεν χρειάζεται να βαφτεί και αυτά τα χαζιά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 ναι. Ξυπνά και είναι η ίδια. Μπράβο, λοιπόν. Αυτό, ναι. Συντρώγαμε λοιπόν αυτή την κοπέλα η οποία είχε καταστραφεί. Εμά όμω και δεν ήρθε. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν το θέλει ακόμη. Ναι. Για συνέχιση. Είχε κατασταθεί οικονομικά σε ένα auto τζόγου κατά το τελευταίο διήμερο και είχε κάποια τελευταία 150 ευρώ πονεμένα. Με κόπο. Ναι. Ανταλλάξαμε απόψη, μου λέει τι κάνουμε. Το λέω δεν έχεις καμία τύχη. Τη λέω είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι. Ή πας και πηδάς. Έτσι. Από τον πέμπτο και αφού χρειάζεσαι περισσότερα λεφτά. Έτσι. Ή παίρνεις ένα χάπι και ξυπνάς μετά από 4 μέρες όταν θα ξαναεισπράξεις. Ή τα παίζεις. Και διαλέγει το δρόμο του παίξηματος. Δεν το οδήγησε, δηλαδή, ναι, μετά την τοποθέτηση που είχε εκεί. Εντέχνω, θα έλεγα, την οδήγησε. Μπαίνει λοιπόν στον κωδικό τη στην Goldbet, σε αυτή τη μαγευτική στοιχηματική εταιρεία με τις ασύγκριτες αποδόσεις, και κάνουμε ένα συνδυασμό να γράψει ένα στοιχηματάκι. Ναι. Ψάχνοντας να κάνει τα 150 ευρώ, 1000. Αυτό ψάχνει. Δεν πήγε να γίνει εκατομμυριούχος. Ναι, ένα ποσοστό του, 6,5 ποσοστό. Ξεκινάει λοιπόν εντυπωσιακά και βρίσκει, αυτό το δείχνει μετά, το goal τη Πολωνία. Με την Πορτογαλία. Εύκολα, αβίαστα, ναι, διαπεριπάτου, έτσι αγκαλιάζει τον πρώτο αγώνα. Ναι. Φεύγει. Το δεύτερο παιχνίδι το οποίο έχει επιλέξει, κατόπιν συνεννοήσεως που έχουμε, είναι το Λιθουανία-Ρουμανία. Αυτό το μάτς ήταν 1,67 το διπλό. Το παίζει διπλό η κοπελίτσα. Η γυναίκα βασικά κοπελίτσα. Ήταν έγκλημα. Ναι, ναι, ναι. Έγκλημα λοιπόν η γυναίκα, ναι, με τα κόκκινα, με τα άσπρα. Με όλα, ναι. Ναι. Γιατί ακούνε και όλες και φίλες και γνωστοί. Ναι. Άκυρο το κοπελίτσα, άκυρο. Άκυρο. Ναι, ο δυναμίτης. Ναι. Ο δυναμίτης. Η σεξοβόμβα. Ναι, ναι, ναι. Το κορίτσι ποίημα, το κορίτσι σταθμό. Ένα αριστούργημα, ένα γλυπτό. Ναι. Έτσι λοιπόν παίζει τη Ρουμανία διπλό. 0-1 η Ρουμανία εύκολα από νωρίς. Πάει, πάει, πάει το μάτς. Να δώσουμε λίγο την ένταση. Το κοιτάει φυσικά συνεχώς το τι γίνεται, την εξέλιξή του. 1-1 στο 90. Οι κακοί αυτοί άνθρωποι, οι Λευκορώσοι, οι Λιθουανοί. Που του σώζει η συμπάθειά μας στις γυναίκες. Μπράβο. Μόλις γίνεται λοιπόν το 1-1, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι Χριστοί, όλοι οι Θεοί, όλες οι θεότητες από παντού κάναν κάτι άλλο εκτός από το έργο τους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Υπήρχαν εντάσεις, υπήρχαν φωνές, ενώ φτάνουμε κοντά, είμαστε μια ανάσα. Δεν το παθαίνουμε αυτό. Ξέρεις, αρχίζουν εκείνη τη στιγμή μόνο σε μένα γίνεται αυτό και γιατί δεν θέλω μου, τι έχω κάνει εγώ. Πόσα κακά σκέφτεσαι, πόσες καλές πράξεις έχεις κάνει και γιατί να περνάς αυτά τα πάνδυνα. Mm. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, μες στο τρίλεπτο. 1-2. 1-2 οι φίλοι μας, οι Βαλκάνοι, οι Ρουμάνοι. 1-2. Αγκαλιάζει λοιπόν και το δεύτερο. Και ψάχνει το τρίτο της και τελευταίο της σημείο, το οποίο είναι ένα ποσοστό του 2-20, σεβαστότατο ποσοστό. Περιμένει να κερδίσει οι Ρώσοι τους Σουηδούς. Είχαν χρονικά διαφορά ένα ημίχρονο τα παιχνίδια. Ναι, έχει κλείσει το πρώτο ημίχρονο 0-0. Η Ρωσία και περιμένει να μπει ένα γκολ για να πάει ακαριέα, να πάρει το χιλιάρικό της από την Goldbet. Μάταια όμως περίμενε. Η χαρμολύπη αυτή που ένιωσε με τον γκολ στο 90 και στο 92. Δεν μπορούσε να ποντάρει σε κάτι να κάνει. Μπορούσε να κάνει μια κάλυψη στο χ και στο διπλό, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις το κέρδος θα ήταν maximum 150 ευρώ. Δηλαδή τα 150 θα γίνονταν 300. Γιατί το χ στο ημίχρονο πλέον είναι 2,25, όντας 0-0 το μάτς, και το διπλό πλέον είναι 3,10.
Άμα πάρεις και κάνεις όλες τις μαθηματικές πράξεις, προσθέτοντας φυσικά και το αρχικό κεφάλαιο των 150 που έπαιζες, αυτά σε μένουν. Γιατί ένα από τα τρία θα έβγαινε. Εδώ βλέπετε ένα παιδί το οποίο έβλεπε στα μαθηματικά στην τάξη, διάβαζε. Σήμερα λοιπόν Σοφία έχει National League, έχει παιχνίδια έχει πολλά. Γενικά έχει γενικά όλο παιχνίδια. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα, έτσι θα πορευτούμε. Το Πουσουκού που λένε και. Ναι, το Πουσουκού θα πορευτούμε έτσι με UEFA League Εθνών. Σήμερα παίζει και η Ελλάδα. Έχουμε Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία, Αγγλία, μηδενική Γκανιώτα. Θέλετε να πούμε τους σημερινούς αγώνες. Ναι, πρέπει να το πούμε, οι Κροάτες οι οποίοι διεσήρθησαν στο περισμένο παιχνίδι τους, δέχτηκαν 6 γκολ από τους Ισπανούς. Έτσι, ντροπή για την Κροατία, η οποία μας έχει συγκλονίσει με τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, και δέχτηκε 6 γκολ από την Ισπανία στο τελευταίο τους αγώνα. Για πες λοιπόν τα παιχνίδια τα σημερινά. Λοιπόν, έχει Βέλγιο-Ελβετία επίσης σήμερα. Να τα κρίνουμε λίγο ένα-ένα αυτά, γιατί θα δώσουμε. Στο Βέλγιο, εγώ κύριε Στάβη και κυρία Σοφία, θεωρώ ότι είναι μια εκπληκτική ομάδα. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ καλό, είναι 1,54. Καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. 1,54 άσος του Βελγίου και τον προτείνω εγώ. Αβίαστα και εύκολα. Μια ομάδα που ας μην ξεχνάμε έχει στο, είναι η πιο ακριβή ομάδα σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία των παικτών της. Είναι όλοι ένας και ένας. Πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Είναι σκληρή ομάδα όμως, θα ξέρεις. Φίλε, οι Βέλγοι ξεχυλίζουν στην κυριολεξία από ποιότητα. Συμφωνώ. Δηλαδή, απλά μην υποτιμάς σκληρές ομάδες. Εγώ θα το ποντάρω αυτό. Και εγώ το πόνταρα. Δεν σου λέω να μην το ποντάρεις. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Απλά επειδή καμιά φορά δίνουμε την αίσθηση ότι άσος είναι αυτό. Δεν είναι άσος που θα εμείς εδώ προτείνουμε, είπαμε, είμαστε δικαστήριο, ναι. Προτείνουμε. Εμείς είμαστε εισαγγελείς. Ναι. Οι πρόεδροι ο καθένας είναι το εαυτού τους. Έτσι. Παίρνουν την πρόταση τη δικιά μας και γελάνε πολύ. Λένε τι λέει αυτός ο μέτριος. Τι λέει αυτός ο πολύ καλός. Εγώ αδιαφορώ. Θα παίξω με βάση το ένστικτό μου και με βάση αυτό που πιστεύω εγώ. Εμείς κάνουμε εδώ την πρότασή μας. Εγώ λοιπόν λέω Βέλγιο και άσος. Συνεχίστε κυρία μου. Λοιπόν, Εστονία-Φιλανδία. Εστονία-Φιλανδία είναι ποιος θα ξυπνήσει πρώτος. Μπερδεύει ο κόσμος τη Φιλανδία με την Ισλανδία. Ξεκινάμε ναι, βασικά. Μπράβο. Η Ισλανδία είναι καλή. Ναι, η Ισλανδία. Οι Φιλανδοί είναι αυτοί που έχουν τα χωριά. Ναι. Το Άγιο Βασίλειο και τα γνωστά. Ναι, Ραβανιέμι, ναι. Ελσίνγκη. Να πάμε για Χριστούγεννα εδώ. Ναι, πάτε. Ωραία περίπτωση. Θα αφήσετε το κονδυλίδα Χριστούγεννα, το κοσμοπολίτικο για να πάει στη Φιλανδία. Είναι, πιο... είναι τόσο κοσμοπολίτικο τα Χριστούγεννα. Καλά, πίστεψε με, αξίζει να το αφήσει το κονδυλίδα. Αξίζει, και εγώ αυτό λέω. Για το κονδυλίδα του Άγιο Βασίλειο. Κάνε την καρδιά σου πέτρα. Θα την κάνω. Ξέρω ότι το δίλημα είναι πολύ μεγάλο. Θα το αποχωριστώ. Το δίλημα είναι πολύ μεγάλο. Κορδελιό ή Ραβανιέμι. Έτσι. Συνεχίζουμε. Εδώ πάμε ένα αρχικάκι εδώ τώρα. Εγώ δεν το ακούω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ εγώ με αυτό. Αυστρία, Βόρειος, Ιρλανδία. Ωραίος άσος. Αυτός είναι πραγματικά ένας ωραίος άσος. Να εξηγήσουμε τη Βόρειο Ιρλανδία. Ποια είναι η Βόρειο, δεν είναι. Ναι, ναι, η Βόρειο. Αυτή που δεν τη βρίσκουν, δεν είναι. Ναι. Αυτή που δεν τη βρίσκουν. Έτσι, έτσι. Ή μήπως είναι οι άλλοι που δεν τη βρίσκουν. Αυτή είναι. Αυτή είναι που κάνουν μόνο σοπαλίες. Αυτή, ωραία, όχι, με αστεία είμαστε. Αυτή είναι που δεν έχουν μάθει ότι έχει και γκολ. Ότι παίζει κάτι και προσπαθεί να πετύχει το στόχο μέσα στο πλεκτό. Ξέρεις κάποτε υπήρχαν κάποιοι άτεχνοι που παίζανε, δεν ήρθαν ποτέ στη μεγάλη περιοχή και εγώ έκανα απ' έξω την αίσθηνα την ομάδα, την αίσθηνα εισαγωγικά δηλαδή όπως είναι, και λέω παιδιά υπάρχει στόχος. Αυτοί περνούσαν με τη σέντρα και πανηγύριζαν για γκολ. Λέω δεν είναι αυτό το να περάσουμε τη σέντρα. Πρέπει αυτό το μπαλάκι να το βάλουμε μέσα εκεί, στην αιστεία. Κατάλαβες, ήμασταν σε νεογνή σαν ομάδα. Συνέχισε. Λευκορωσία, Λουξεμβούργο. Πολύ χαμηλός ο άσος. Παγερά διάφορο το μάτς. Παγερά διάφορο. Μόνο για αυτούς που σοβάλλουν έτσι κάπως ένα χι μήχον άσο τελικό. Όχι, διάφορο για μένα. Άσο να παίξουν μόνο. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι παίκτες δεν θα πάνε. Δηλαδή αν το θυμηθούν θα πάνε. Ειδικά οι Λουξεμβούργοι. Ναι. Μολδαβία, Σαν Μαρίνο. Μολδαβία. Α, μα Μολδαβία. Να, εγώ τη κουμπί. Και την ξέρω για άλλους λόγους. Πρωτεύουσα τη Μολδαβία, κύριε Σταύρο. Και συνά. Ω, με δυνατεύω γρήγορα. Αφού έχω πάει. Για πες μου, σέντερφο Μολδαβός του ΠΑΟΚ. Φρούνζα. Και τον κυνηγούσα από το πρώτο λεπτό γιατί. Εκτός τη χέτυλα σποτήρα, εντάξει. Είχε Μολδαβή γυναίκα, χάμηλο κόλλα. Πώς γίνεται αυτό το ΠΑΟΚ. Άστα την κόρη, γιατί για μια χαρά είναι αυτά. Όχι, όχι. Μολδαβή. Δεν έχει ξαναβγεί ποτέ. Πού τη βρήκε. Άρα... θα είμαι εγώ σέντερφος εθνικής Μολδαβίας. Και θα είμαι. Τώρα δηλαδή η ένστασή σου είναι ότι δεν είναι Μολδαβή η γυναίκα. Όχι, ρε, εκεί είναι Μολδαβή. Ναι. Ωραία, απλά έτυχε η κακιά στιγμή στην επιλογή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτός που κατάφερε αυτό σημαίνει ότι εγκεφαλικά δεν είναι για ποδοσφαιριστής. Εντάξει, η προέκτασή σου είναι εκπληκτική αυτό. Ναι. Ψάξω, και δεν ήτανε. Και βέβαια πώς την πατήσαμε τότε. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσφέρει τα μέγιστα. Δεν προσφέρει τίποτα, ναι. Είναι...
Ήταν όμως παίκτης της Εθνικής Μολδαβίας, έτσι. Ήταν βασικός και είχε την έγκριση του Λεχάγκερ που τον πέτυχαμε μάλλον σε μια φάση ανίας. Ναι. εκεί φάγαμε τον παπά. Είπε ο Λεχάγκερ ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Είχε και δύο βίντεο που είχε βάλει δύο γκολ. Δεν θέλουμε παραπάνω. Τι να πει άλλο. Ενθουσιασμός εύκολα. Είπε ο Ότο, ο Βασιλεύς. Ναι, αυτά τα. Για πες την κυρία Σοφία, μας προχωρήστε. Και οι αγώνες που αναφέραμε στην αρχή. Ελλάδα-Ουγγαρία. Εδώ έχουμε, πιστεύω, τη διαμάχη μας με τον Στάβο, γιατί πριν ξεκινήσουμε το είπαμε. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα σήμερα θα κερδίσει, θα ισορροπήσει για να φτάσει στην πρώτη θέση. Έτσι. Σήμερα φωνάζουν οι Ούγγροι οπαδοί, ναι. Εμείς το βράδυ θα φέρουμε ξανά τον Αναστασιάδη. Κάντο στα Ουγγρικά. Το ξανά όμως ήταν, ναι, ήταν μια φορά, δεν ήταν ποτέ. Δεν ήταν ποτέ. Ποιητική αδεία. Ποιητική αδεία. Ναι, τώρα που λέμε ποιητική αδεία. Αηδία, όχι αηδία. Αηδία, έτσι. Ναι. Όταν μιλάνε μερικοί κάποια ελληνικά και με χαζεύουν το μυαλό να κάνουν μερικές παρατηρήσεις, ναι, σχετικά με τους πληθυντικούς. Ναι. Κύριοι, είναι το ταξί. Ναι. Δεν είναι ποτέ τα ταξιά. Το ακούω. Είναι το στυλό. Δεν έχει πληθυντικό. Είναι τα στυλό. Ναι. Δεν είναι κακό να μην έχουν πληθυντικό. Όχι, έτσι, συμβαίνει. Και όπως το κυριότερο, αυτό που με προκαλεί πραγματικά εμετό. Όχι, κύριοι ανθρώποι. Σας οικετεύω. Όχι, ανθρώποι. Οι άνθρωποι. Ναι. Στο αλφα ο τόνος, ο πρόστιχος. Επειδή φίλοι σου. Εμφάνισαν μία άλλη λέξη στα ελληνικά σε συνεντεύξεις τύπου. Όπως, βοήθησέ με. Εντάξει, και σε συνεντεύξεις γενικότερα, τη λέγαν συνεχώς. Στην εποχή Ζαγοράκη, στον ΠΑΟΚ, υπήρχε η λέξη τα προστήματα. Όπω, ναι, καλά με είπες. Εντάξει. Όπω, και τα πρόστιμα, κύριε. Όσα πολλά και να είναι. Έτσι, όσα πολλά. Το κυνήγι που έπεφτε. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Έχω συνεντεύξει τον αέρα να το ακούω και να κάνω έτσι. Να ακούγεται η σφαλιάρα εδώ. Και εγώ έχω δώσει κάτι αυτό σφαλιάρα στη ζωή μου που δεν φαντάζεσαι. Ξύλο, έχω δώσει στον εαυτό μου. Άπειρο. Και κολλητό σου βέβαια. Το έλεγε. Ναι, το είπε ο Ζαγόρ πρώτο, έκανε το λάθο πρώτο. Περίεργο ο Ζαγόρ, έκανε λάθο. Και εγώ. Άφωνο μένει αυτό. Έμεινε άφωνο. Πώ του φύγε. Τέλειο συντακτικό. Είναι άφωνο. Ανθρώπινο παράγοντα το πρώτο λάθο. Του φύγε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μα τιμά όπω πρέπει στην Ευρωβουλή και το περιμένουμε γρήγορα στη Θεσσαλονίκη. Κρέμονται από τα χέρια του. Εκεί. Νύχτα μέσα. Συνέχισε το Σοφία γιατί η συζήτηση εκεί είναι. Το Κροατία-Αγγλία σήμερα. Κροατία-Αγγλία. Πάρα πολύ ωραίο μάτσο πιστεύω θα γίνει. Οι Κροάτες είναι Κροατία-Αγγλία. Ναι, είναι Κροατία-Αγγλία. Λοιπόν, εδώ πέρα ο παράγων Χ, αυτό ο φίλος, το σημείο του Χ, παίζει κομβικό ρόλο. Έτσι. Και θα το δώσουμε το Χ αυτό. Θα το δώσουμε το Χ. Θα συμφωνήσουμε με Σταύρο. Ναι, λοιπόν, οπότε εγώ με διαφωνούμε στην Ελλάδα, που εγώ την δίνω νίκη, εσύ την ισοπαλία. Ναι. Εγώ θα σου εξηγήσω και συμφωνούμε στο Βέλγιο και συμφωνούμε και στο Χ τη Κροατία με την Αγγλία. Εγώ κυνηγάω το σκι μπεσαιρέτηση με τον κολλητό σου. Ναι. Το κυνηγάω στο θάνατο. Εγώ να ξέρεις, μερικοί άνθρωποι έχουν το απόλυτο απειρόβλητο. Ναι. Και γι' αυτό που εννοείς κολλητό μου, εγώ μπαίνω σε σφαίρες μπροστά. Κι εγώ. Σε σφαίρες, κανονικά, σε πολυβόλα. Γιατί οι άνθρωποι κρίνονται πάντοτε, το ξαναλέμε αυτό, θα τους κρίνεις τους φίλους, τους γνωστούς σου, όποιος έχει στη ζωή σου, όταν είναι καλά. Τότε θα τους δεις πώς συμπεριφέρονται. Όχι όταν τραυματίζονται από διάφορες ενδοφλέβειες ενέσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Όταν θα είναι καλά, πώς συμπεριφέρεται κάποιος. Είναι σωστός απέναντι στον. Δεν αλλάζει η άποψή μου εμένα γι' αυτόν. Απλά διαφωνούμε ποδοσφαιρικά. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Για τον Σκίμπε. Μα μέσω της διαφωνίας. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δημοσιοσχετίστας. Ναι. Και δίνει τεράστιες αρμοδιότητες στους παίκτες. Ένα γκρουπ το κερδίζεις έτσι αρχικά, αλλά μετά το χάνεις. Αυτό θεωρεί ότι αυτό είναι ο τρόπος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Να υπάρχει γκρουπ. Εγώ λέω λοιπόν σήμερα δεν κερδίζουν αυτά τα βόδια. Με τα 12 δεκάρια. Αυτή είναι η άποψή σου. Εγώ είπα ότι κερδίζουν. Και βέβαια να μην παίξει κανένα παίκτη και του ΠΑΟΚ. Αυτό, αυτό το έχει πει. Ναι, αυτό ναι, το έχει πει. Ναι, όχι, ναι, να παίξουν οι παίκτε του ΠΑΟΚ. Να μην κουράζουν τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία. Τώρα που αναφέρθηκαμε στον ΠΑΟΚ, να πούμε για τον τραυματισμό για μια ακόμη φορά του Μαωρίτσιου. Ναι. Περιμένουμε τη μαγνητική. Περιμένουμε τη μαγνητική. Α στείλουμε ένα μήνυμα τώρα γιατί είναι οι ζωντανέ εκπομπέ τα έχουμε αυτά. Είναι θέμα χρόνου και οπότε περιμένουμε ο ακρογωνιαίο λίθο στη μεσαία γραμμή, το βαρόμετρο τη ομάδο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι να είναι καλά και να μπορέσει να παίξει στο μάτς της επόμενης αγωνιστικής. Στο Χαριλάου. Αυτή είναι η ευχή όλων μας. Μηδενική Κανιώτα Σοφία είπε σε ποια μάτς δύο. Ελλάδα-Ουγγαρία, Κροατία-Αγγλία σήμερα. Και τα δύο τα μάτς είναι πάρα πολύ καλά. Και για πες μας, χθες δέχτηκε κλήση σε... η Γκολμπέτ. Το βράδυ, το πρωί, το μεσημέρι, γινόταν πόλεμος. 24 ώρες, 24 ώρες. Και εσείς πανέτοιμοι εκεί στις επάλξεις, στις απαντήσεις. Τα παιδιά είναι πανέτοιμα πάντα. Είτε είναι αργία, είτε είναι Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε. Κύριο Σαββατοκύριακο, γιατί γίνονται τα παιχνίδια οι που γίνεται. Οι μεγάλες χρηματικές εταιρείες δεν έχουν περιορισμούς. Και αναμφίβολα είμαστε σήμερα εκεί πέρα. Καθόμαστε. Έτσι. Είναι
24 ώρες πάντα, καθημερινά, συνεχόμενα. Ωραία. Δεν κλείνει ποτέ το μαγαζί που λέμε. Έτσι, γιατί να κλείσει το μαγαζί. Αυτό πολλαπλασιάζει το μαγαζί. Και τώρα μαθαίνω, ενημερώθηκα από γνωστούς ζωφιάνους μου, ότι σε λίγο καιρό θα εγκατασταθείτε σε καινούργια γραφεία. Έτσι, μεγαλύτερα, ευάερα, ευήλια όπως πρέπει. Έτσι, και θα αντιμετωπίζετε από εκεί τους πάντες και τα πάντα με τη σχετική ευπρέπεια όπως το διακρίνει. Νομίζω κάθε στοιχηματική εταιρεία, βασικά οποιαδήποτε εταιρεία και να είναι, η οποία αναπτύσσεται συνεχώς, έχει μια εξέλιξη, ανεβαίνει. Και ένα σκαλοπάτι παραπάνω και ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Την αναψύνη, δεν ξέρω, Σοφία έχει ταλέντο, φίλε. Έχω ταλέντο. Έχουμε σήμερα προσφορά και στο καζίνο, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τρέχει προσφορά. Να μάθουμε και εμείς το καζίνο. Για το Σαββατοκύριακο, για τους εγγεγραμμένους παίκτες. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι λοιπόν και σήμερα. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό σας στην Goldbet για να δείτε αν είστε μέσα στους τυχερούς. Και είδα στα social media της Goldbet κάτι για το καζίνο το οποίο μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε. Δεν γνωρίζω από καζίνο πολλά πράγματα για να λέω την αλήθεια. Θα σε βοηθήσω εγώ να μπεις. Ένα καινούριο παιχνίδι που φέρανε από Microgaming, γιατί να πούμε ότι το καζίνο της Goldbet παρέχει γενικά όλα τα παιχνίδια από τις κορυφαίες εταιρείες στα καζινικά. Το οποίο είναι το Dark Rent, είναι η σκοτεινή έκδοση λέει, του κλασικού παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας. Άστο, εδώ πάμε πολύ μπροστά. Υποκλίνομαι για μια κόμφα. Έχει κάτι με τα τρία γουρνάκια ή μένουμε μόνο στο παιχνίδι. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Εντάξει. Λέει είναι ένα στροχός με 25 γραμμές που χαρίζει μυστήριο και περιπέτεια. Ψάχνοντας να βρεις τη χαμένη Ατλαντίδα. Οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι η ελκυστική κοκκινοσκουφίτσα και ο κυνηγός. Τι γίνεται, φίλε. Άστο, σου λέω. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι γίνεται, φίλε. Όχι, όχι. Εσύ να το βλέπεις αυτό. Με τον Γκούφι θέλω ένα. Εσύ με τι Μίκι Μάους μεγάλωσες. Ντρούπι. Αστέριξ. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Γκοσινή και μικρό Νικόλα σε βιβλίο. Α, μικρό Νικόλα. Το θυμάσαι. Μικρό Νικόλα. Ο μικρός Νικόλας, του Γκοσινή, είναι ίδιος είναι ο συγγραφέας. Γκοσινή έχει κάνει και Αστέριξ και μικρό Νικόλα. Γάλλοι, φίλε, Γάλλοι σε χιούμορ και σε αρρώστια μας πλησιάζουν λίγο. Το έχουν αυτό. Και οι ταινίες τους, άμα δεις, είναι πιο κοντά στην κουλτούρα μας. Οι Γάλλοι μου τη δίνουν που έχουν μια αίσθηση υπεροχής, είναι εκπληκτικά σοβινιστές. Ναι, την έχουν. Έτσι, είναι και βρώμικοι και βγάλαν τα αρώματα για να καλύπτουν τη βρωμιά τους. Ναι, έτσι. Αλλά είναι φιλέλληνες. Αυτά τα φιλέλληνες, ναι. Φιλέλληνας ήταν μόνο ο Λόβδος, ο Μπάιρον. Αυτό ήταν ο αδερφάκι σου. Έτσι, ωραία. Πες για τη μακρινή σου συγκίνη. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Δεν θες. Άστο, άστο, μην το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε τώρα, εντάξει. Ας το κρατήσουμε λίγο μυστικό έπτασμα. Ας μείνει το SDNA του. Το DNA σου. Το DNA σου κρυμμένο. Στάβο μου, ξέρεις από πού βγήκε η έκφραση. Είχαμε πει την άλλη φορά για μια έκφραση την οποία σχετική με τον Κολοκοτώ, να θυμάσαι και τέτοια, ναι. Μετά που πηδούσε τα. Η έκφραση. Να θυμηθώ ακριβώς που δεν είναι. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, ο πλάτανος είναι ένα δέντρο το οποίο κρατάει εκατονταετίες. Το οποίο όποιο χωριό δεν είχε πώς να βγάλει το όνομά του και είχε ένα πλάτανο, έλεγε ο πλάτανος. Ναι. Ωραία, ξεκινάμε τα βασικά. Το χαιρέτα μου λοιπόν το πλάτανο, δεν είχα μία σχέση με το πλαίσιο τώρα. Ήταν ένας πλάτανος λοιπόν τεράστιος, σε μέσα σε μία φυλακή των Αθηνών, στην οποία στις αρχές του 1900 ήταν οι Σοβίτες εκεί. Οι Σοβίτες και οι μελοθάνατοι, το ότι υπήρχε. Υπήρχε απαγωνισμοί και ιστορίες. Αλλά υπήρχαν και με ορισμένοι πάρα πολύ τυχεροί, οι οποίοι έπαιρναν χάρη στο 90. Ναι. Ενώ λέγανε αύριο τελειώνει καλό βράδυ, να η χάρη. Και έφευγαν οι άνθρωποι αθώοι. Ναι. Γεια σας, ελεύθεροι. Και την ώρα που φεύγανε, λέγανε στους άλλους, στη μαχαιριά τους, έτσι. Ναι. Χαιρέτα μου λοιπόν από αύριο τον πλάτανο που θα είναι εκεί. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν και το χαιρέτα μου. Έτσι. Ναι. Συνεχίζεται μέχρι τώρα ή δεν υπάρχει φυλακή. Όχι, δεν υπάρχει φυλακή στα μάτια. Πού ήταν? Ήταν στο κέντρο των Αθηνών. Σε ποιο σημείο? Δεν ξέρω το πού ακριβώς. Φυλακή το 1900, από το 1900 με το 1940. Κέντρο τώρα μπορεί να είναι όπως μοναστηράκι. Ναι, μπορεί να είναι κάπου εκεί. Ναι. Αθηνάς εκεί τώρα τα άλλα ήταν χτισμένα. Ήταν και στην Ακρόπολη δίπλα, ήταν στα Προπύλαια. Δεν ήταν, όχι. Ναι. Δεν ήταν. Σοφάκη, πήγες κάτι να πεις ή θα πάρουμε την ανάσα του διαλύματος? Θα πάρουμε την ανάσα του διαλύματος και θα επιστρέψουμε. Ανάσα. Να είμαστε. Πήραμε την ανάσα, Μήτρογλου εν τάιμ 260 λέει ένας. Ωραία περίπτωση. Ωραία περίπτωση. Αν βάλει γκολ, ποιο θα βάλει. Μου αρέσει ο Μήτρογλου σαν σέντερφορ, ναι, το έχει. Ναι. Είναι καλή περίπτωση, αλήθεια είναι αυτό. Είναι εκτελεστής καλός και σε πρώτο χρόνο και με την μπάλα είναι καλός στα πόδια και χώρος ανοίγει και δυναμικός είναι. Είναι πάρα πολύ καλός σέντερφορ. Και αυτός κάνει μια πάρα πολύ αξιοπρόσεκτη καριέρα. Πηγαίνει, παίζει, προσφέρει και στην Μπενφίκα πρόσφερε και στον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλός. Και το αγροτικότατο το έκανε στην Ελλάδα πηγαίνοντας σε ατρόμητο
και σε Πανιόν ήταν εξαιρετικός. Έβαζε 18-20 γκολ τη χρονιά. Καλός παίχτης. Έχει σήμερα ένα κύπελο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ανάξιο λόγο. Παίζει ΑΕΚ με τη Λαμία. Παγιαβάδι διάφορο νομίζουμε. Σοφία, θέλω να πάμε και στο άλλο. Το μπάσκετ. Μπάσκετ δεν έχουμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε φυσικά, σήμερα. Φυσικά. Πολύ έχουμε μπάσκετ, μπάσκετ Euroliga και έχουμε και Σαββατοκύριακο και μπάσκετ Ελλάδα. Βέβαια, Α1 δυνατή. Ωραία. Και το Nations Cup, τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει ψωμάκι. Να πούμε λίγο για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ το σημερινό. Τη Euroliga. Την οποία την παίζουν πάρα πολλοί κόσμοι στοιχηματικά. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Αφού είναι καλό. Χθες τα μεγάλα φαβορή κερδίσαν εκτός της Bayern. Η οποία Bayern ισοπεδώθηκε από την Ανατολού Εφές. Κέρδισε εύκολα, η Τσεσεκά την Μπαρτσελώνα με 20 πόντους για περιπάτου. Ο Παναθηναϊκός το πολέμησε, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι το ΆΚΑ είναι ένα εκπληκτική έδρα. Έτσι, κέρδισε και αυτός 5 πόντους. Οι μεγάλες ομάδες γενικώς κερδίσανε χθες. Για σήμερα τι έχει η Ευρωλίγκα, Σοφία? Λοιπόν, έχει Κιμ και Ολυμπιακός. Ας ξεκινήσουμε έτσι με ελληνική ομάδα. Στις 8 η ώρα. Mm. Έχει τώρα αυτή την ομάδα παίζει να τη σκοτώσω. Πώς λέγεται? Ποια? Η Πουτουγνώστη. Όχι, μην τη λες καθόλου αυτή. Καλά, αυτή είναι η ντεροπίτες που έχουν αυτό το όνομα. Ντεροπίτες βασικά που βασανίζουν τον κόσμο. Και τους ευασιτέχνες, δημοσιογράφους όπως είμαι εγώ. Και τους οποιοσδήποτε, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε Ζάλγκιρις Μπασκόνια. Ζάλγκιρις Μπασκόνια, ναι. Πάρα πολύ καλή. Είναι ακόμα έμεινο φυσικά, φαντάζομαι, αυτή η προπονητάρα, στη Ζάλγκιρις. Ζησικεφίτσιος, πού να πάει, θα στήσει εκεί το έργο του. Τι παιχτούρα, τι παιχτούρα ήταν αυτή, τι έντονη προσωπικότητα, ε. Τι ωραίος παίχτης, ωραίος παίχτης. Και σαν προπονητής εξαιρετικός. Θεωρώ ότι όλο το μέλλον του ανήκει. Πα, παιχτούρα μεγάλη. Συνέχισε. Και έχουμε Ούλκερ Φενέρμπαχτσε με Κανάρια σήμερα. Φενέρ. Αυτός το τσακάλι, αυτός ο Ομπράντοβιτς, φίλε μου. Δεν θα υποκλίνεσαι, Σταύρος, τον Ομπράντοβιτς. Τέτοια περισσή εξυπνάδα που έχει. Πώς το δουλεύει όλο. Όχι, όλο το έργο πώς το δουλεύει, φίλε. Πήγε στους Γιαννακόπουλους, έτσι. Και τους έκανε να αισθάνονται. Έτσι, φυσικά πρόσφερε, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικός. Αλλά και το άλλο το χάρισμα που έχει να είναι τόσο εξαιρετικά επικοινωνιακός. Να το χειρίζεται όλα τέλεια. Να είναι καλά και με τον Ολυμπιακό. Και να είσαι στον Παναθηναϊκό και να είσαι καλά με τον Ολυμπιακό. Είναι χάρισμα, έτσι. Απίστευτο. Να σου πει ο Γιαννούλης που τον είχε, τους έκανε. Για πες. Ψαλωμένοι όλοι. Ρε. Και μιλάμε τώρα για παίκτες, όχι για εμένα και σένα. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Μιλάμε για Μποντίρογκα. Για προσωπικότητες, ναι. Ναι, δηλαδή. Ξεχωριστές για προσωπικότητες. Ναι. Όλοι οι άλλοι προπονητές δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν. Και αυτοί δεν προπόνησαν να κοιτάξουν τον προπονητή τους, ε. Τίποτα, ότι... κάτω το κεφάλι. Ρε. Δεν σου λέω τώρα τρέμανε. Τους μιλούσε λίγο, τους έκανε κανένα ου και τρέμανε. Μιλάμε για 2-10 και 2-5 top παίκτες. Το προσωνύμιο ότι είναι Γκαστόνε. Ναι. Είναι... Από παίκτης ήταν αυτό. Ναι, θυμάμαι. Ήταν επειδή στα κρυψίματα ήταν πολύ, και πολύ τυχερός. Γκαστόνε ήταν τυχερός πολύ. Τυχερός και τυχερός και ψήρισμα μπάλας. Άκου πολύ. Λοιπόν μια ιστορία με τον Ομπράντοβιτς, την οποία την έζησα. Ήταν μια φορά πίσω Παναθηναϊκός. Με τον ΠΑΟΚ νομίζω έπαιζε, μας κερδίσανε εύκολα, ξέρεις αυτό που γίνεται. Και πετούσε το αεροπλάνο του σε 9.30. 10 παρατέταρτο, βλέπω όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού στο περιβέ του καζίνο, όλοι μέσα. Με τι γίνεται, υποτίθεται ότι φεύγαν αυτοί. Ναι. Είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο, ματέωση πτήσης για 2 ώρες αργότερα. Και έρχονται να κάτσουν εκεί να περάσουν οι άνθρωποι την ώρα τους. Ξέρεις κάτι κορμιά, όλοι 2-5, 2-8, ψηλά παιδιά, γεμίζει το καζίνο. Έτσι. Και παίζει αυτός ο Γκαστόνε, ο Μπράντοβιτς. Το θυμάμαι σαν τώρα, το έχω εικόνα μπροστά μου. 500 ευρώ και παίζει το 8. Βάζει 4 κατοστάρικα γύρω από το 8 και ένα μέσα στο 8. Ναι. Εγώ από μέσα μου, επειδή τέλος πάντων δεν θέλω να κερδίζουν αυτοί οι παίκτες. Ναι, δεν σε αρέσει. Που έρχονται μία φορά που χτυπάνε και φεύγουν κλεφτοπόλεμο. Ναι. Έτσι. Αλλά και ο εχθρός σου να παίζει, λες και απ' την άλλη, υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Σιγά λέμε, μην πάει μπύλια στο 8. Δηλαδή στην ουσία ψάχνει ένα νούμερο. Ναι, 1-36. Ναι. 1-37. 37, έτσι, και, μέσα, και τα άλλα 4 που παίζει θα πληρωθεί όμως και για 700 ευρώ. Ναι. Αλλά το κεντρικό του είναι το 8. Ναι. Το 8 πληρώνει, φίλε μου, 10.300. Ναι. 10.300. Γιατί τα 500 σου ευρώ γίνονται 10.300. Γυρνάει μπύλια 8 μαύρο. Ο Γκαστόν είναι κανονικός. Δεν πειράζει. Θα παίρνει ο άνθρωπος τα λεφτά. Φυσικά πάρα πολύ καλά γι' αυτόν. Έτσι και φεύγει, πηγαίνει, έχει ένα ταμείο στο περιβέ μέσα, στο οποίο οι άνθρωποι δεν δουλεύουν ποτέ, έχουν γίνει όλοι συγγραφείς. Επειδή διαβάζουν. Ναι. Δεν πάει κανένα στο ταμείο ποτέ. Μόνοι τους. Μόνοι τους ποτέ.
Αλλά έρχονται, σου λέω, αδαείς και φεύγουν οι καθηγητές πανεπιστημίου όλοι. Ναι. Το βλέπουν αυτό ξαφνικά μπροστά τους. Ναι. Τι είναι, είναι δυνατόν ήρθες μέσα να πληρωθείς. Ναι. Την ώρα που πληρώνεται όμως, αυτό στις Μάρκες τις έχει αφήσει. Δεν ξέρει ότι και τα 500 ευρώ εκείνα που στοιχημάτισε είναι δικά του. Ναι. Είναι δικά του και τα λεφτά. Ναι. Από τη στιγμή που δεν τα παίρνει, παίζουν στην επόμενη πηλιά. Α, παίζουν. Στην επόμενη πηλιά, έχουν στημένα κανονικά. Ναι, παίζουν. Παίζει, έχει λοιπόν την πηλιά ο Ντίλερ, επόμενη πηλιά. 8 μαύρο επανάληψη. Και την ώρα που είναι να φύγει, του λένε: Ελάτε, λέει, κύριε, ξανακερδίσατε. Ω, oh, thank you, και τι thank you, ρε. Τι thank you, ρε, που δεν πέταξε το αεροπλάνο και είδε και πήρε 2600. Δηλαδή, είμαι αυτό, ρε. Δηλαδή, είμαι αυτό. Και μετά με λες αν υπάρχει Θεός. Όχι, δεν υπάρχει Θεός, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Θεός αυτός, ο οπαδός της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να πει: Όχι, μοιραστείτε τα ταλάνια, ο ένας, ο άλλος, δεξιά, αριστερά. Δεν ξέρω, δεν άφησε τίποτα. Πάνε αξιολόγο. Και να άφησε και 100 ευρώ, λέει κάτι, φίλε μου. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Το κατάλαβες τι έγινε. Το σύμπαν όλο συνωμότησε για να οικονομήσει ποιος ο Μπράντοβιτς. Ο οποίος δεν θα έλεγα ότι έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα παίρνοντας 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο τότε. Και επί δεκαετία. Και τα απ' έξω και δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι. Εντάξει, τι να κάνω. Εκείνη η στιγμή που νιώθεις ότι αυτό το απόφθεγμα, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, δεν αξίζει να το λες. Γιατί σε σκοτώνει ένα και τέτοιο. Ψυχολογικά. Ναι. Τα έφαγε τα. Ναι. Τα έφαγε. Α1, τι μπάσκετ έχουμε αύριο. Λοιπόν, αύριο με τον έχουμε Προμηθέα Περιστέρη, Ρέθυμνο Λαύριο, Ύφεσος Λίμνου Πανιώνιος, Χολαργός. Ο Πανιώνιος πέρσι. Πώς σώθηκε, φίλε, τι συνδυασμό αποτελεσμάτων έχει. Στο που κάνω στον κόλυβο, έκλαιγα τα γέλια. Έκλαιγα τα γέλια. Στο που κάνω στον κόλυβο. Μια συνέχιση, τι είπες. Χολαργός, Κολοσσός Ρόδου. Χολαργός, ο οποίος ανέβηκε τώρα και έκανε μια αξιοπρόσεκτη και πολύ καλή εμφάνιση, θα έλεγα, με τον Ολυμπιακό, χάνοντας μόνο με 10 πόντους. Το γήπεδο είναι πάρα κάτι σπίτι μου, ναι. Χολαργός με ποιον παίζει ο Χολαργός. Με Κολοσσός Ρόδου. Μάλιστα, ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Παναθηναϊκός. Την ΑΕΚ αυτή την κερδίζουμε συνέχεια από πέρσι. Συνέχεια και μας δίνει 3-15, τώρα πάει το χέρι μου. Αυτό δεν γίνεται. Μα συνεχώς την κερδίζουμε. Δεν ξέρω αυτό, λέω. Και συνεχίζει ο Μπουκ. Όχι, πλέον αφήνω. Είτε... Συνεχίζει ο Μπουκ να κάνει λάθος. Πόσο την έχει, κάπου τώρα έχει 3-15. Οι αιμονές. Ναι. Αιμονές. 3-15. Κάπου εκεί. Όχι, θα πατηθεί αυτό. Ναι. Θα πατηθεί. Και Άρης Παναθηναϊκός, η βαριά φανέλα, 12 φράγκα βάρης. Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, δεν θα πατηθεί. Δεν θα πατηθεί. Πάντως. Από αυτά εδώ τα ίσα. Επειδή ένα πολύ καλό under είναι το Προμηθέας Περιστέρι, όπως το Περιστέρι είναι, σου λέω τώρα να πληρωθείς γιατί τα ξέρω. Συγκεντρώσου. Under το Προμηθέας Περιστέρι. Ναι. Πεδουλάκι στο Περιστέρι του σφίγγει πάρα πολύ. Αργύρης Πεδουλάκης. Ναι. Προμηθέας έχει ταλέντο, αλλά το over τώρα στα. Πού είναι. 154 Ελλάδα. Ποτέ. Ποτέ. Πεδουλάκης και Άντερ δούλευε και στον Παναθηναϊκό πολύ. Πολύ. Και πολύ. Εκεί τον ενδιέφερε να κερδίσει επαγγελματικά και να αποχωρήσει. Χολαργός Κολοσσός δεν τα κουμπάμε. Ρέθυμνο Λαύριο. Το Ρέθυμνο έχει πολύ καλούς ξένους, να ξέρεις. Δεν έχουν δέσει ακόμα. Είναι 70 είναι ο Άσος. Είναι ωραίος. Πάντως, φίλε, όταν είναι. Και με αποθεώνει ο μεγάλος Γιάννη που τον είχε τον Πεδουλάκη. Ναι. Ωραία, έτσι να μαθαίνεις με Πεδουλάκη. Λέει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη, γιατί τι είπαμε εσύ από την Κάλυμνο. Ποιο μου άρεσε τα μάτια με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη. Τον είχε. Ο Γιάννης, ο τεράστιος. Τον είχε. Τον είχε, 100% τον είχε. Τον είχε, ρε. Τον Παναθηναϊκό, 1%. Μπράντοβιτς είχε. Πρώτη προλήγη. Και Πεδουλάκη. Δεν είχε Πεδουλάκη, ο Μπράντοβιτς είχε στον Παναθηναϊκό. Όχι, ποτέ δεν τον είχε. Όχι, ποτέ. Αλλά ξέρουν, αυτή είναι η μασονία μεταξύ του, τα ξέρουν. Ναι. Κατηγορείς για μασόνο το φίλο μας τον Γιάννη. Όλοι οι μασιτικοί. Καλά, ο καθηγητής της μασόνος δεν γεννήθηκε ποτέ. Εντάξει, ναι, να γελάει ο κόσμος. Δηλαδή να τα πει τώρα ο άλλος, η Λέσκη Μπίντερμπεργκ στην Καρδίτσα. Καταδικασμένο σε θάνατο. Που να, αν και ταιριάζει. Μάτια ερμητικά κλειστά με θυμίζει. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Θα τιμηθεί ο Άσος του Ρέθυμνου με το Λαύριο. Που δεν είναι κακή ομάδα, αλλά το Ρέθυμνο εντός είναι δυνατό. Όχι, τον Πάοκ θα παίξουμε. Πάοκ 3-15. Τον Πάοκ Light, ναι. Μιλάμε για στοιχηματισμό light. Ωραία. Πόσες φορές, πέρσι παίξαμε 4 φορές και τις 4 τους κερδίσαμε. Πρόσεξε με λίγο και έχει πολύ υψηλό over. Που δεν θα βγει, λέω εγώ. Θυμάσαι, φίλε, μπάσκετ ΠΑΟΚ, μωρό ελαφιού, Mike Jones. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Ε? Μπορεί να πάω να τον βλέπεις στο γήπεδο και 6 ώρες μετά στο κλαμπ. Αυτός, ο άντρας αυτός, ε. Πεχτάρα. Ατελείωτη. Αλλά 20 λεπτά άντυχε. Μην τον βάλεις παραπάνω. Αλλά στα 20 και βάλει 25-30 πόντους. Πάρα πολύ καλός παίκτης, απίστευτος. Ήταν ψηλά στα draft, δεν ήταν τυχαίος παίκτης, να ξέρεις. Ξέρω εγώ από το κοπρόσκυλο. Ποιον άλλον είχαμε πάρει πολύ ψηλά στα draft. Μπα
ανέβασε. Δεν την έβαζε το καλάθι ούτε με αίτηση. Ψηλός. Ψηλός. Όχι, δεν θα πω. Άντωνι Κουκ. Ο Κουκ, ναι, ο Κουκ. Κοψίματα μόνο. Rebound, αλλά δεν την έβαζε μέσα. Πού έκανε ο Φεροπεδουλάκης. Τέλος πάντων, έχει κάνει. Όχι, δεν έκανε. Σοφία, το τρίμερο εδώ θα κινηθείς. Ή θα σε δεχτεί η πόρη στην αγκαλιά της ή θα την κάνεις βολτίτσες. Θα εδώ, την κάνεις με ελαφρά. Εδώ, πού άλλου να πάω. Και τι λέει, το πρόγραμμα δούλεψε, έκλεισε τίποτα το. Όχι, όχι. Ο μηχανισμό τη έκλεισε. Όχι, όχι, συνέχεια. Όχι, ξεκουράζεται τώρα. Ξεκουράζεται. Στα πίτσα. Πήγαμε μια φορά λόγω γενεθλίων. Α, έτσι πάτε μόνο. Εμείς μόνο πήγαμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας. Εμείς μόνο στα γενέθλια δεν πάμε. Ναι. Γενέθλια τι να πάει να κάνει. Να τραγουδάει ο άλλος κάποιο μπέρθε και τέτοια. Πω πω συχαμένο αυτό. Να ξέρεις, άμα ήμουν εκεί και είχατε βάλει κάποιον να τραγουδήσει το Happy Birthday. Όχι, δεν τραγουδούσαμε. Θα το κυνήγει και εσείς και αυτός. Το Happy Birthday έπαιξε πιο νωρίς στο σπίτι. Ωραία, στο σπίτι κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το τι κάνετε στο σπίτι. Πάμε λοιπόν και στο Nations Cup. Ωραία, του Σαββατοκύριακου. Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ξεκινάμε 4 η ώρα το Σάββατο. Σλοβακία, Τσεχία. Νορβηγία, Σλόβενια έχουμε. Το πρώτο Σλοβακία, Τσεχία. Ναι, ναι. Αυτή κάποτε για να ξέρει γιατί σε μικρή ηλικία. Ναι. Τσεχοσλοβακία. Κάποτε ήταν Τσεχοσλοβακία. Ναι, το ξέρω αυτό. Ωραία. Και το προϊόντα που βγαίνανε από εκεί ήταν συμπατριώτισες. Ναι. Πλέον χωρίστηκαν στα δύο. Καμία διαφορά. Απλά η Πράγα είναι λίγο πιο ωραία. Πόλη από την Πρατισλάβα, που είναι η πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι οι ίδιες χώρες. Έχουν αυτή έχθα. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ναι. Χι, εδώ είναι χι. Εσύ όλα χι τα αισθάνομαι. Τέτοιο δεσμό που έχεις με τα χι, εγώ δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Χι, χι. Άλλο. Εσύ δεν σ' αρέσει να κερδίζει κάποιο, θες να φεύγουν ευχαριστημένοι όλοι. Ναι. Αυτό... ναι. Ανοιξιάτικη λογική. Nations Cup. Είμαστε... Γιατί να έχω ένταση τώρα για το Nations Cup. Πάμε εκεί το χικάκι. Ναι. Μετά στις 7 έχουμε Νορβηγία, Σλοβενία. Σλοβενία είναι καλή. Λετωνία, Καζακστάν. Περίμενε, τώρα θα πρέπει να παίξουμε. Να παίξουμε. Εσύ κατευθείαν ταυτόχρονα θες να παίζεις από την παραγωγή στην κατανάλωση φρέσκο. Ναι, ρε φίλε, γιατί μια ανάσα σκέψη. Δίνει Σλοβενία. Σβήσε, γράψε. 5,5 φράγκα μου δίνει Σλοβενία όλα αυτά. Τι να κάνεις. Πάμε, ναι. Γεωργία, Αντόρα. Εδώ πραγματικά ό,τι θέλουν. Γεωργία. Αρμενία, Γιβλαρτάρ. Εντάξει, νομίζω. Άστα, φύγε. Φεύγω, ναι, γιατί βλέπω κατά πόσο. Φύγε, πάμε εδώ, μοντίσου και φύγε. Ιρλανδία, Δανία. Ιρλανδία, Δανία. Η καλή Ιρλανδία είναι αυτή. Ναι. Και η Δανία είναι καλή όμως, οπότε και αυτό δεν το ακουμπάμε ποτέ. Ναι. Βουλγαρία, Κύπρος. Ω, τώρα φίλε, πας το δικό σου. Πάρε τηλέφωνο μετά. Βουλγαρία, Κύπρος. Μην το χάσουμε αυτό τώρα. Βουλγαρία, Κύπρος, πολλές πιθανότητες να είναι over ημίχρονο, under τελικό. Πολλές πιθανότητες, να το ξέρεις. Έχουμε Πουγουδουμού με Λίχτενστάιν. Το Πουγουδουμού. Ο αγώνας που γίνεται, οι πρέσπες. Οι πρέσπες. Πουγουδουμού. Μακριά από αυτό, ναι, πάμε. Ολλανδία, Γερμανία. Ωραία μάτσα. Εδώ βγαίνει το διπλό. Αυτή η Ολλανδία, ρε φίλε, τώρα η εθνική τους. Δεν έχουν τίποτα. Αυτή η ομαδάρα που ήταν κάποτε, που ήταν η συμπάθεια. Να σου πω κάτι, όλοι ήταν, παράδειγμα, Βραζιλία, αλλά και συμπάθεια προς την Ολλανδία. Ακαρφήνισαν Ολλανδούς πολλούς. Δεν υπήρχε ο ορισμός της συμπάθειας. Δεν γινόταν τους Ολλανδούς να τους βλέπεις και να μην τους κοιτάξεις όπως πρέπει. Και τώρα δεν παίζουν τίποτα. Αν τους δεις, έχουν καλούς παίχτες. Και οι οποίοι θυμάσαι. Φαντάικ, Βαϊνάλντουμ. Χάσανε το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό που τους πήραν οι Ισπανοί, που θα άλλαζε την ιστορία τους προς το καλύτερο. Όταν στην παράταση, αν θυμάσαι, ο Ρόμπεν είχαν ένα εκπληκτικό τετατέτ με τον Κασίγιας. Εκπληκτικό, απίστευτο. Και μετά κάνει τον κόλλο Ινιέστα. Εντάξει, φίλε. Τελικός παγκοσμίου κυπέλλου είναι, φίλε. Για χώρα μιλάμε πόσο έχει 10 εκατομμύρια. Σαν και εμάς στην Ολλανδία, ναι. Πιο κάτω λίγο πρέπει να είναι. Με πολλά ωραία. Απλωμένη. Ναι, απλωμένη. Δεν είναι χασίσα και εμάς να πάμε να στιβαχτούμε. Ναι. Ωραία, είναι. Και με ωραίο κατακεφαλήν εισόδημα. Δεν είναι τόσο καλά πλέον, να ξέρεις. Όχι. Δεν είναι τόσο καλά. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι έμποροι, δεν μπορείς να τους φας με τίποτα. Για μένα οι καλύτεροι έμποροι, φίλε, είναι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έχουν συνέστημα, φίλε. Δεν είναι. Αυτοί δεν έχουν. Σε βλέπουν. Εγώ συνεργάστηκα πολύ καιρό με Τούρκους και ήταν αψεγάδιαστες σε όλα τους. Κανένα λάθος. Και για να πούμε κάτι λίγο εσωτερικό, παρασκηνιακό, γιατί είπαμε ότι θα λέμε εδώ τα αθλητικά μας, τα στοιχηματικά μας, θα κάνουμε το χαβαλέ μας, θα έχουμε εύκολη ώρα. Να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, προσέξτε λίγο εκεί,
Έτσι, μην ετοιμάζεστε, μην κάνετε διάφορες σκέψεις, δεύτερες, τρίτες, ελέγχεστε. Ο νοό νοήτο, ξέρετε εσείς τι γίνεται. Ήσυχα με το μαλακό. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Βήμα-βήμα, όχι άλμα-άλμα. Ξέρουν οι κύριοι που απευθυνόμαστε στην Καλαμαριά. Αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή όμως στο παρασκήνιο της σημερινής ημέρας είναι να μάθεις, όθωνά μου, ναι, τι γίνεται στο Βουλγαρία-Κύπρος. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα πέσουν κορμιά. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει τακτική συνείδηση. Αγωνιστικό πλάνο. Αγωνιστικό αρχή, πλάνο, μέση και τέλος. Ναι, ρυθμό σωστό. Θα προσπαθήσει ο Κύπριος να κλέψει το παιχνίδι. Θα προσπαθήσει να κλέψει οτιδήποτε. Να στήσει σωστά την ομάδα. Να στήσει σωστά την ομάδα. Ο Βούλγαρος προπονητής, ο οποίος φημίζεται για την τακτική του ευελιξία. Ναι, ευελιξία είναι η λέξη. Ωραία. Αυτά πρέπει να μάθουμε. Αυτά τα οποία τα μάθαν πολύ καλά στο Βέλγιο από ό,τι διαβάζουμε. Τα μάθανε. Βλέπεις τι γίνεται στο Βέλγιο, ναι, ναι, ναι. Κατά σύρο... Ο Λέκο αυτός ο δικός μας, ο Λέκη. Ο Λέκο. Λέκο. Δεν είναι δικός μας, του Τούντορ ήταν. Λέω δικός μας, ήταν βοηθός προπονητής στην ομάδα. Ναι. Πέρασε από την οικογένεια. Φοβούσε, καλό παιδί. Φοβούσε, ας πούμε, παρά. Ναι, καλό παιδί. Ναι, γιατί. Πολύ καλό παιδί. Θα τον παρέσει να είναι κακές παρέες. Ναι. Πάντα δευτείνει άλλη. Κακές παρέες. Έλεγε στο διαφωτισμό, ήταν ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ένας μεγάλος διαφωτιστής, και έλεγε ότι τον άνθρωπο τον φθείρουν οι κακοί νόμοι, οι κακές παρέες. Πρόσεξε να δεις, έτσι. Και τι έλεγε ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο άνθρωπος ήταν αγνός και καλοσυνάτος όσο ήταν κοντά στη φύση. Ναι. Μόλις απομακρύνθηκε από αυτήν, ξεκίνησε η ισοπαίδωση. Λες γι' αυτό να είμαι έτσι. Ναι, τι. Είσαι κοντά στη φύση. Όχι, δεν ήμουν ποτέ κοντά στη φύση. Άρα δεν είσαι αγνός και καλοσυνάτος. Αυτό. Επίσης. Δοκίμασαν μια φορά να με πάρουν να κάνω ελεύθερο κάμπινγκ. Όχι, εγώ τα κάνω. Θα σου πω τι έπαθα, θα σου πω το δράμα μου. Ναι. Ωραία, άκουσα φάκι και εσύ τώρα, μη σου τύχει κάτι. Ποτέ τέτοιο. Να μην πας για ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν έχω πάει ούτε για κάμπινγκ. Ούτε να σκεφτεί τίποτα. Ξέρω πώς ούτε απ' έξω. Όταν σε λένε κά, στο κά θα του βρει. Δεν σε αφήνει να είσαι στο μπινγκ. Πάρτε δράμα θα του λε. Ναι. Εγώ νομίζω, που θα πω, δεν βρίσκω καμιά διαφορά από το ελεύθερο κάμπινγκ και στο κάμπινγκ σκέτο. Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Όταν ξεκινάει όχι, η το διαδρομή. Ελεύθερο είναι, δεν έχεις τίποτα, φίλε. Δεν το ξέρα. Νομίζω ότι είσαι ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Βυσσόνας. Νόμιζα ότι είναι μια περιπέτεια, ρε αγόρι μου, ναι, και τα δύο είναι αυτό το πράγμα. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Ναι, έλεγε η Αλέκα Κανελίδου στη δεκαετία του 80. Ναι, αυτό το τραγουδάρα. Ναι, δεν υπάρχει. Θα το μάθει αυτό. Αρχίζω, παίρνω φορτιστές. Παίρνω το ένα, και παίρνω το φακτιστή, άλλο, παίρνω το παράλλο. Ωραία. Μιλάμε για μακελιό. Μου λέει ο άλλος, τι κάνεις ηλίθιε, πάμε να κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ. Λέω, τι εννοείς ελεύθερο κάμπινγκ. Δεν υπάρχει μπρίζα αρχικά. Ναι φίλε, το άλλο τι είναι, δεσμευμένο κάμπινγκ. Ναι. Ναι. Το άλλο ήταν παντρεμένο κάμπινγκ. Με κυνηγάει. Ναι. Μου λέει, πού πας ηλίθιε, γιατί τα παίρνω μαζί μου βέβαια, γιατί λέω, μπορεί να μην αντέξω. Τι μπορεί. Είναι αυτό εδώ. Να έχεις την πεποίθηση δηλαδή. Και επειδή δεν οδηγάω όθωνά μου. Ναι. Ως γνωστό. Λάθος μεγάλο αυτό. Δεν κάνετε ένα λάθος γιατί δεν θα μας βρίσκαν ποτέ. Σε άλλη περίπτωση πρέπει να έχεις οδηγό. Ναι, εννοείται. Με οδηγό είναι ωραίο. Ωραία. Οδηγό, αλλά θα τον τίνεις τον οδηγό κανονικά. Πώς ήταν στον κύριο πτέρυχο ο Χατζηχρήστος ντυμένος που δούλευε στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ναι. Έτσι ανάλογα. Θα έχεις οδηγό ντυμένο. Καλησπέρα, καλημέρα και να κάνει τη δουλειά του με άκαμπτο επαγγελματισμό. Ναι. Και για πέτει λοιπόν, πηγαίνετε για το ελεύθερο. Πηγαίνουμε εκεί λοιπόν, αλλά ο έμπειρος έχει πάρει τηλέφωνο ραδιοταξί Χαλκιδικής. Να είσαι κοντά. Ναι, γιατί καβουρότριπες και καβουρότριπες, τι είναι ο δρόμος. Ωραία. Καθόμαστε. Κάνουμε τον μπάνιο. Εδώ καλό. Καλό. Μετά ξύνει λίγο το αλάτι, την πνίγεις. Ωραία. Κάνουμε, πίνουμε κάνα ξυδάκι, περνάει η ώρα. Βραδιάζει. Τηλέφωνο, φίλε, δεν άντεξα άλλο. Τηλέφωνο. Έλατε πάρτε. Φουρφουρού. Έκλεισε επιτόπου. Τέλος. Ευχαρίστησέ τους. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή η κατάσταση είναι. Πώς το τραγή. Κάνουνε ρε φίλε. Έχει το μεταξύ και ανθρώπους που είναι φαν αυτού του είδους. Ναι, μόνο κάνουν αυτό. Τρελαίνονται, ναι. Θα πάμε εκεί και μια χαρά μου το λένε, σαν να γυρνάνε πίσω στον πρωτόγονο τον άνθρωπο που αλλάζαν τα προϊόντα τότε. Σε όλα τα μέρη. Έφερνε αυγά και έπαιρνε σαντίδια που δεν υπήρχαν χρήματα. Η πρωτόγονη κοινωνία δεν υπήρχε χρήμα τότε. Ήταν η ανταλλαγή των προϊόντων. Τι έχεις εσύ αδερφέ, μια μπλούζα. Φέρε ένα μπλούζα, ωστόσο ένα ξύλο. Τέλος πάντων. Μακριά από το κάμπινγκ λοιπόν, αυτό είναι το ηθικό. Ενώ θα είμαστε μακριά από το κάμπινγκ, πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ είμαστε. Γιατί οι μέρες πλησιάζουν. Το μάτς έρχεται. Φίλε. Το ωραίο μάτς έρχεται. Δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμη τι κάνει ο Μαουρίτσιο. Εντάξει, δεν θα εστιάσουμε τα πάντα όλη τη ζωή μας γύρω από τον Μαουρίτσιο. Και στο ιδιαίτερο σενάριο στο να μην αγωνιστεί, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές λύσεις για να το διαδεχθούν.
Όχι, είμαστε. Κοίτα. Βέρμπλουμ ή Σάρκοφ θα βάζει. Εγώ, φίλε μου, θέλω να παίξω Βέρμπλουμ. Σε αυτόν τον παίχτη πάνω, έτσι, έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, και είπαμε ότι εμείς τους κρίνουμε όλους με βάση τα χρήματα που παίρνουν. Έτσι, όταν ένας ποδοσφαιριστής αμείβεται κοντά στα 2 εκατομμύρια, 800 και 2 εκατομμύρια τη σεζόν που σου παίρνει το παιδί και χαλάλι του, δεν θα μπούμε στην τσέπη του. Θέλουμε απλά και μόνο να μας τα προσφέρει. Δηλαδή, πότε θα παίξει ο Βέμπλουμ? Στον τελικό του κυπέλλου πάλι. Τι πιστεύει, θα παίξει τον κυπέλλου? Όταν δεν παίξει τότε, δεν παίξει ποτέ. Όχι, να μπει στην δεκάδα. Και να αρχίζει να κάνει, να μας γελιοποιήσει όλους που λέμε ότι ακόμα δεν έχει προσφέρει τίποτα, και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, και να είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης της ομάδος και να έρθουμε εδώ μπροστά στα μικρόφωνα και να το ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Επίσης, γνωστό στέλεχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, το οποίο καταλαβαίνει πότε είμαι εκνευρισμένος, προσπαθεί να με πείσει ότι ο Βέρμπλουμ αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει. Μαγαζί, ανοίξει. Να πάμε. Έχει ανοίξει ότι έχει. Έτοιμος δηλαδή από τα έχουν εγωμετρικά και από έχουν αυτά. Δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί πλέον η αθλητική υποδομή που δεν είχε δημιουργηθεί στο διάστημα των τρίμηνων διακοπών του το καλοκαίρι. Ωραία, και θα είναι έτοιμος για Χαριλάου. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Ευχή σε έβγαλε. Κάνω πέτρα την καρδιά μου που δεν πιστεύω τον παπατζή που μου το λέει αυτό. Ναι. Ωραία, αλλά την πνίγω και κάνω ότι τον πιστεύω. Ναι. Εντάξει, και περιμένω να δω τον εξαιρετικό διεθνή Σουηδό πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ με πολλές παραστάσεις από το Champions League. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Φυσικά αυτό δεν είναι τεκμήριο. Όταν μπαίνεις σε αυτά τα Google Moogle, πώς τα λέτε εσύ που ξέρετε από τεχνολογία και social media, έτσι, και μπαίνεις και τον βλέπεις στο Βέρμπλουμ, τις καλύτερες τους στιγμές, μένεις άφωνος. Δηλαδή λες ότι είναι κεντρικός, μπορεί να πάει στη Ρεάλ, μπορεί να πάει. Αλλά καλές στιγμές για ποδοσφαιριστές και ένας μέτριος μπορεί να τις κάνει. Από μια καριέρα 8 ετών, 10 ετών, εύκολα, γιατί και αυτός έκλεισε πλέον τα 32 του χρόνια. Και πρέπει να είναι ουσιαστικός όταν ήρθε σε ένα πρωτάθλημα με λιγότερη δυναμική από το ρώσικο. Εμείς περιμένουμε να αποδώσει τα μέγιστα και να τον αποθεώσουμε από εδώ. Κύριε, εγώ πιστεύω ότι με κάνει ταιριάζει. Ότι δεν ταιριάζουν Μαουρίτσιο Βέρμπλουμ μαζί. Τέλος. Αυτό πιστεύω. Εγώ είμαι της άποψης ότι καλοί ποδοσφαιριστές, έτσι, όπως το λέω ότι είναι αυτός, έτσι, χωράνε όλοι μέσα σε μια ομάδα. Και να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ο μεγάλος, και αυτός πρέπει να ξεχωρίζει. Να πείτε από τον ανταγωνισμό με τον Γκάνιας και με τον Σάκοφ, είμαι ο καλύτερος και γι' αυτό παίζω. Δεν μας το έχει αποδείξει ακόμα αυτό. Επαναλαμβάνω κάτι που το έχουμε πει και παλαιότερα. Ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 90, στις αρχές 91-92, είχε τρία δεκάρια. Είχε τον Μαγκντή, τον Ντοσουνίδη και τον Οικονομίδη. Και παίζαν και οι τρεις, φίλε μου. Και οι τρεις. Η μεγάλη Μίλαν χρόνια μετά είχε τρία χαφ που ξέρανε μπάλα όσο ξέρανε όλοι μαζί, οι Ιταλοί μαζί. Όλοι μαζί. Και παίζανε και ο Πίρλο μέσα. Και ο η παιχτούρα, όλο το ξεχνάω του άλλου. Δεν παιχτάρα. Με τρία δεκάρια. Χωράνε οι παίχτε οι καλοί, φίλοι μου. Σε ένα ρόλο. Ξέρουν αυτοί. Στα αθλητικά, ρε, άσε, το ταξίδι μπάρα είναι καλό. Άμα ξέρουν όλοι, μπάρα είναι πολύ καλό. Εκεί που έχει πρόβλημα. Γιατί δεν έχει αθλητικά ποσό το Βέρμπλουμ. Αυτό λέω, ρε. Ο Βέρμπλουμ έχει αθλητικά. Δεν έχει, δεν έχει τεχνικά. Μα κάπου ένα συμπληρώνει τον άλλον. Ναι, αυτό λέω. Σύνθεση χαρακτηριστικών. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό, τέλειο είναι αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Μακάρι. Δηλαδή, ο Σάντος τι σου έλεγε? Ο Σάντος ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Έχω το Σνάουτσεν από εδώ. Δεν περνάει τη γραμμή. Ναι. Άρα, έχω το δικαίωμα να βάλω έναν ποιοτικό μπροστά που στα έτσι του η άμυνα. Βάζει τον Κωσέισάο. Ο Κωσέισάο είναι ένα παίκτη με απίστευτη προσωπικότητα που θα σε έκανε 18 ενέργειες. Μπορεί να έκανε 17 αποτυχημένες. Σπάνιο αυτό λέμε. Ναι. Αλλά θα σε έκανε τη 19η που θα έκανε διαφορά και θα έφερε το παιχνίδι. Αριστερά. Τι έχω, επιθετικό γύρισμα. Δεν γίνει ποτέ από την 10η επιβεβαιωσή. Ποτέ, ποτέ, για κανένα λόγο. Στο 89 θα στον κάνει την καλή ενέργεια. Στο 6, στο 18 θα γράψει όμως. Αριστερά έχω το Λίνο. Πρέπει να ανέβει. Ναι. Τι βάζω μπροστά του? Το Σορλέν. Βέβαια. Για να έχω την ισορροπία. Που είναι όπως πρέπει, ναι. Ωραία. Στόπερ. Τι ωραίο ζωλίστε ήταν αυτό ο Σορλέν, φίλε, που το αναφέρθηκε. 9 στα 10 σωστά. 9 στα 10. Τι ωραίο ζωλίστε. Θα την έπαιρνε, θα την. Το ρόλο του κανονικά. Δηλαδή, τι θα λέ... Αν ήταν ηθοποιό, ποιο θα ήταν? Δεύτερο ρόλο. Θα ήταν ο Χρόνη Εξαρχάκο. Κορυφαίο δεύτερο. Δεν υπάρχει παοξή που φεύγοντα ο Σορλέν να μην το έχει αφήσει πολύ ωραία ανάμνηση, γλυκιά ανάμνηση. Όχι παίκτη διαφορά, κλάζη, όβερ, δεν το. Αλλά πάρα πολύ καλό άφησε και το ρόλο του. Ωραία, άκου τώρα. Χαρακτηριστικά. Κοντρέρας ξέρει μπάλα. Αργός όμως και δεν βαράει. Βαράει δηλαδή, αν δεν έχει δύναμη. Δεν θέλει. Βάλε δίπλα τον Μάρκο Αντώνιο ή τον Τσιρίλο. Πάτα και ούτε κουσαμπουνιά. Που απαγορεύεται να παίζουν και τα δύο και τα κλασικά που έγκασε κατευθείαν. Ή ο παίκτη ή η μπάλα. Ο Μάρκο Αντώνιο παίζανε διπλό με την ΚΑΠΑ 20 και σήκωνε τα παιδάκια στον αέρα. Δεν είχε καμία αίσθηση. Αυτό τι έκανε μετά από τα σφαιρικά. Κάτι είχε παντρευτεί μια 120 κιλή κυρία. Ο πατέρα τη είχε
Με λιμένο το οικονομικό, φαντάζομαι. Όχι λιμένο το οικονομικό. Απλά εργοστάσιο διαμαντίων στη Βραζιλία. Δεν είναι άσχημα. Όχι. Έτσι πως είναι καλή επιλογή. Εμφανισιακά μέτρια. Έως κακή. Έως κακή. Όχι, όχι, ναι, εδώ να πω ότι διαφωνούμε. Ναι. Αφού λοιπόν έχει λιμένο το οικονομικό και τέτοιο, ήταν. Πιάνασε από τώρα. Από μια τη εποχή, η Μισελ Φάιφερ τη εποχή μου, η Σίντι Κρόφορτ για του λίγο νεότερου, είναι θεά. Ναι. Δεν την ξέρω, αλλά είναι θεά. Ωραία. Άκω 120 κιλά. Και τι έχουν τα 120 κιλά. Τίποτα. Είναι και ταυτόχρονα και 120 κιλά. 121. Τίποτα. Πολύ κοντά. Είναι και στόχο. Ναι. Α πει και στόχο. Ναι. Τέλο πάντων, και αυτό έπαιξε λίγο εκεί η Rapid μου μετά από εμά και ξαφανίστηκε. Δεν είχε κίνητρο. Ναι, είχε κίνητρο ακριβώς. Είχε λύσει το πρόβλημα τη πείνα, το οποίο αντιμετωπίζουν 9 βασιλιά. Τα δύο πιο κεντρικά στη ζωή, και να πάρετε και την κεντρική φιλοσοφία τη ημέρα, είναι να μην πεινά και να μην κρυώνει. Από εκεί να ξεκινάς. Όταν ήμουν ελεύθερο, τι έκανα για να φορτώσω. Μαγείρευα και πετούσα πάνω το ταψί από το φούρνο, πάνω στο καλοριφέρ. Για να σταθεί. Φωτογραφία. Έκανα φωτογραφία. Να δείξω τι. Έσκαγαν τα μηνύματα. Αχ, πότε θα μαγειρέψει εμένα. Να τα αυτά. Να αυτά τα ωραία. Πότε θα σε μαγειρέψουν. Σε ένα σοφάκι σε μαγειρεύουν οι άντρες. Όχι, εγώ μαγειρεύω. Θέλω να μαγειρεύω πάρα πολύ καλά. Τι μαγειρεύω. Δεν περιμένω από άντρες να μου μαγειρέψουν. Καήκαμε. Φαντάζομαι ότι θέλει ένα γνήσιο ανατολίτη άντρα, κάτι τέτοιο ψάχνει. Όχι. Όχι. Ναι, λάθος έκανα. Όχι, γιατί είμαι πόντια και δεν θέλω τέτοια. Δεν σηκώνω πολλά στο σπαθί μου γενικά. Είσαι πόντια. Είμαι πόντια, ναι. Δεν σου φαίνεται. Γιατί. Εντάξει, ναι, δεν έχω τα χαρακτηριστικά, αλλά είμαι πόντια. 100%. Τιμή τη και καμάρι τη. Μακάρι να είναι όλοι πόντιοι. Μισή. Πόντιος. Μισός. Κι εγώ μισός. Αλλά είμαστε 100. Δύο πόντιοι εδώ μέσα. Δύο, ένα μισό. Όπως χθες τόσο σε που κατεβαίναμε, ήμασταν 4 άτομα, αλλά 5,5. 1,5 εγώ, 1,5. Και 2 μικρούλες από μισό. Τι θα από τα κάπου. Κάτι θέλω. Α, ποιο τι φάει κανείς καλό. Τι θέλετε, τι. Σπεσιαλιτέ σου ποια είναι. Παστίτσιο. Παστίτσιο, το βλέπω και εγώ αυτό έλεγα. Παστίτσιο. Γεμιστά. Γεμιστά, πώς τα κάνεις. Τα κάνω και με κοιμά και χωρίς κοιμά. Όχι και, τα γεμιστά τα κάνεις με κοιμά. Θα σκοτωθούμε. Γιατί να βάζεις κοιμά και στα κοιμά. Όχι, τι λες τώρα. Η παιδιά ή ντομάτα δουλεύεις. Και τα δύο. Και τα δύο. Πώς βάζεις το πιάτο όταν θες να φας τρία, δύο ντομάτα ή μία. Εγώ τρώω μόνο τη γέμιση. Εγώ σε Σοφία. Οπότε τα υπόλοιπα τα δίνω. Εσύ τι βάζεις όταν είναι ντομάτα και παιδιά. Εδώ θέλετε πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά θέλετε. Τρία γεμιστά. Τρία γεμιστά της αδελφής μου, η οποία είναι η καθηγήτρια της μαγειρικής. Ναι. Είναι η αρχή. Δηλαδή, αν οι σεφ είχαν σεφ από πάνω, ναι, θα ήταν αδελφή μου, άστον υπάρχει. Ναι, είδε τι αντικειμενικός που είμαι. Ναι. Δύο πιπέριτσες, μικρούλες, ναι, ένα ντοματάκι. Για να σπάς. Ναι, εντάξει, για να σπάς. Πλακώνεις περισσότερο αλάτι στην ντομάτα. Δεν είμαι το αλατιού. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποτέ πότε δεν έχει αλάτι ένα φαγητό. Α, ναι. Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνω το φως όταν ανάβει. Mm. Πατάς το κουμπί και ανάβει και λέω το θαύμα του κόσμου. Πες μου τρία από τα 7 θαύματα. Τρία από τα 7 θαύματα. Ναι, του κόσμου. Φάρος Αλεξάνδρειας. Φάρος Αλεξάνδρειας, ένα. Κήπη Βαβυλώνας. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας, δύο. Ναι. Μ' αρέσει που το λες μισό. Είσαι ωραίος. Κολοσσός Ρόδου. Μπράβο, ρε, μπράβο, στα μου έφτιαξες. Ναι. Τι, τρία, τι καλά πεις, και τέταρτο. Κάνε εννοείται, φίλε. Για πες. Κάτσε. Παρθενώνας ήταν. Όχι, όχι. Δεν ήταν. Στα τρία καλά είναι, κέρδισε. Τι ψάχνει μετά, μωρέ. Τζάμπα δηλαδή. Αν μπορούσε να το βρει 3,5. Την στροφή, όχι. Το βρίσκει τελείω. Παίρνει το ποσοστό σου. Καταπληκτικά. Ποια υπάρχουν από αυτά. Α, βέβαια. Δεν ξέρω ποια υπάρχουν. Τον κολοσσό ξέρει μια φορά. Άμα σε στείλανε απάντηση και τα θαύματα έχουν πρόβλημα. Θα σε πετάξω το κινητό αυτό. Δεν ήταν 120 κιλά, ήταν 120 χρόνων, λέει ο αδερφό. Για τη γυναίκα του Μάρκο Αντώνιο. Οπότε ακόμα καλύτερα, γιατί σκεφτόμενη αλλιώ. Έτσι, η μάνα γίνει μια ανάσα να την αγκαλιάσει. Και μετά πολλαπλάσια τα ωφέλη. Σιγά μην παίξει ο Μάρκος ο Αντώνιο. Φαντάζομαι ότι ήταν και 120 χρονών. Ωραίος συνδυασμός. Σοφάκι εντός πόλης είπες, θα κινηθείς. Light, πόλης, ωραία. Μπες σιγά σιγά στην Golbet που την έχεις βάλει μες στην καρδιά σου και την έχεις στην καθημερινότητά σου. Στην καθημερινότητα. Έτσι. Οδήγα τον κόσμο σε αυτή την εταιρεία, αφού όλος ο κόσμος παίζει πλέον, άλλος λίγο, άλλος πολύ, και το λίγο μας ενδιαφέρει. Και ας μπουν εδώ να κάνουν τις εγγραφές τους και τα γνωστά τους. Εύκολα και γρήγορα. Εύκολα και γρήγορα. Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Γεια Σουκού. Σουκού λοιπόν. Η καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. 24 ώρες το 24ωρο από ό,τι μαθαίνω. Εννοείται. Σταθερά. Η Golbet παραμένει ανοιχτή. Σταθερά και αμύωτα. Ναι, ραντεβού ξανά τη Δευτέρα.
ραντεβού τη Δευτέρα, αισιόδοξη. Τη Δευτέρα είμαι καλεσμένος στην τηλεόραση. Όχι στην ώρα της εκπομπής, πιο μετά. Ωραία. Θα τηλεόραση. Στην κρατική. Ωραία. Στην κρατική. Δηλαδή ελεύθερο κανάλι, δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις. Ε3. Σοφάκι, Ε3 εκείνη. Στην αθλητική την εκπομπή, να υποθέσω. Όχι, δε. Για τον πολιτισμό και την. Η γυναίκα, το παιδί και ο κόσμος της, αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν τη γέννηση. Τον έχεις για τέτοιο να ψάχνει. Λοιπόν, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye.